Κύριοι Υπουργοί, μάλλον, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο γυρίζει τη χώρα 64 χρόνια πίσω, πριν τις 10 Αυγούστου του 1950 που ιδρύθηκε η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Και το ειρηνικό της υπόθεσης είναι ότι πρωθυπουργός τότε ήταν ο μετέπειτα ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, την οποία δεεί τώρα η Νέα Δημοκρατία εκποιεί, διαλύει, διασπά και καταστρέφει. Πριν τις 10 Αυγούστου του 1950 στην Ελλάδα υπήρχαν 437 ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής και διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή μια πλήρως απελευθερωμένη και ανταγωνιστική αγορά. Τι δεν υπήρχε? Ηλεκτρισμός. Ο εξηλεκτρισμός επιτεύχθηκε μόνο με τη δημιουργία της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, η οποία έκανε τεράστιες επενδύσεις και αξιοποίησε τα νερά και το εθνικό καύσιμο προς το δημόσιο συμφέρον για να παραχθεί φθηνό ρεύμα και κατασκεύασε επίσης το εθνικό σύστημα μεταφοράς για να μπορέσει να φτάσει στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο τελευταίο χωριό. Με το παρόν νομοσχέδιο για τη δημιουργία της νέας καθετοποιημένης εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, η συγκυβέρνηση καταπέτει των δανειστών και των ιδιωτικών μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ενέργειας, προχωρά στην απόσχηση από τη ΔΕΗ του 30% του παραγωγικού δυναμικού των εργαζομένων, αλλά και 2 εκατομμύρια πελατών με το ζόρι, θέλοντας και μη, με σκοπό στη συνέχεια το ξεπούλημα της νέας αυτής καθετοποιημένης εταιρείας στα ιδιωτικά μονοπόλια. Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου έρχεται τρίτο στη σειρά μετά το νόμο για την ιδιωτικοποίηση των ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς και την υπαγωγή του 17% της απομένουσας ΔΕΗ στο ΤΑΙΠΕΔ, με σκοπό να ξεπουληθεί και να παραχωρηθεί το management στα ιδιωτικά μονοπόλια που θα πάρει το 17%. Με τις τρεις αυτές πράξεις, τις ενιαίες πράξεις, που υλοποιείται πλήρως την καταστροφική πράξη 15 της 24ης εβδόμου 2013. Συνεπώς, η ιδιωτικοποίηση αφορά το σύνολο της ΔΕΗ και όχι ένα μέρος της, όπως σκόπιμα ισχυρίζεται η συγκυβέρνηση. Το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ σημαίνει απλά το τέλος της ΔΕΗ. Έτσι ολοκληρώνεται η πλήρης ιδιωτικοποίηση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ξεκινήσει το 1999. Είναι σαφές ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι οπισθοδρομικό, καταστροφικό, αντιαναπτυξιακό και αντιλαϊκό. Πάνω απ' όλα διαλύει και εκποιεί αντί πινακίου φακής τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική δημόσια επιχείρηση της χώρας, η οποία έχει συμβάλει τα μέγιστα στην οικονομική πρόοδο της πατρίδας, στερεί από τη χώρα μας το βασικότερο αναπτυξιακό εργαλείο της και επομένως στερεί το δικαίωμα του λαού για ανάπτυξη και ευημερία. Οι επιπτώσεις του θα είναι ανυπολόγιστες για τους καταναλωτές, αφού θα αυξηθεί πολύ η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και θα τεθεί σε κίνδυνο η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Για όλους αυτούς τους λόγους διαφωνεί το σύνολο του ελληνικού λαού, όπως αποδείχθηκε στην αρμόδια επιτροπή από τις τοποθετήσεις της αυτοδιοίκησης αλλά και όλων των φορέων που εκφράζουν όλες τις κοινωνικές τάξεις και στρώματα του ελληνικού λαού πλην του ΣΕΒ. Άρα δεν έχετε καμία λαϊκή νομιμοποίηση και καμία νομιμοποίηση να προχωρήσετε στο μέγα αυτό κοινωνικό και οικονομικό έγκλημα. Σας καλούμε να αποσύρετε έστω και τώρα το καταστροφικό νομοσχέδιο και προειδοποιούμε και εσάς αλλά και τους υποψήφιους κερδοσκόπους που θα ορμήσουν να ξεκοκαλίσουν τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΙΕ ότι δεν πρόκειται να βγάλουν κέρδος. Αντίθετα θα χάσουν τα ψίχουλα που θα βάλουν. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να ακυρώσει αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις και τη συγκεκριμένη. Γιατί η ενέργεια είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό και ανήκει στον ελληνικό λαό. Κάθε πράξη εκχώρησης της δημόσιας περιουσίας θα ακυρωθεί. Καλούμε τη μειοψηφική συγκυβέρνηση να εισακούσει το παλαϊκό αίτημα φορέων, οργανώσεων, δήμων, περιφερειών, απλών πολιτών, ολόκληρου του ελληνικού λαού και να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια δημοψηφίσματος, ώστε να ακούσει με τον πιο καθαρό τρόπο ένα εκοφαντικό όχι στα ύπουλα σχέδιά της για το ενεργειακό μέλλον της χώρας. Τονίζω
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει καμία από τις τρεις πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου. Δηλαδή, ούτε την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ, ούτε την εκχώρηση στο ΤΑΙΠΕ των 17% των μετοχών της ΔΕΗ, ούτε τη δημιουργία και ιδιωτικοποίηση της λεγόμενης μικρής ΔΕΗ. Οι τρεις αυτές αποφάσεις της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου θα ακυρωθούν, θα καταργηθούν και τα κερδοσκοπικά αρπακτικά κεφάλαια, ας το καταλάβουν ότι χτίζουν στην άμμο. Δεν πρόκειται να αποκτήσουν κανένα κομμάτι της ΔΕΗ. Δεσμευόμαστε ότι ένα από τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσια ιδιοκτησία, ως ενιαίας επιχείρηση του ελληνικού λαού, και καλούμε τον ελληνικό λαό σε ξεσηκωμό προκειμένου να προστατέψει ο ίδιος το ενεργειακό και οικονομικό και αναπτυξιακό μέλλον της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν αποδείξω όλους τους χαρακτηρισμούς που είπα και απαντήσω σε όλους τους νεοφιλελεύθερους δογματισμούς που έχει αναπτύξει ο αρμόδιος υπουργός και οι συγητές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, είμαι υποχρεωμένος να θέσω δύο μείζωνα ζητήματα. Πρώτον, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός είναι έκθετοι, διότι συζητείται το νομοσχέδιο στη Βουλή και ακόμα δεν έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες στις οποίες αναφέρθηκε ο ίδιος ότι είναι έτοιμες από την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι η κυβέρνηση έχει απαξιώσει πλήρως το Κοινοβούλιο. Δεν μπορεί να ξεκινήσει συζήτηση χωρίς να έχουν κατατεθεί οι προαποφασισμένες τροπολογίες επί των άθρων του νομοσχεδίου. Δεύτερον, καταγγέλουμε την κυβέρνηση για την κατά 100% παράνομη και αντισυνταγματική επιστράτευση των εργαζομένων της ΔΕΗ, αλλά και για τις αδικαιολόγητες διακοπές ρεύματος με σκοπό να δημιουργήσει κλίμα στην κοινή γνώμη, αλλά και να παραπλανήσει τη δικαιοσύνη, ώστε να βγάλει παράνομη και καταχρηστική την απεργία. Οι διακοπές ρεύματος που έγιναν κατ' εντολή της κυβέρνησης ήταν εντελώς αδικαιολόγητες, γιατί η διαθέσιμη ισχύ του συστήματος των θερμικών μονάδων ήταν 6.600 ΜΒ. Συν 1.400 ΜΒ εισαγωγές ήταν 8.000. Το φορτίο που χρειαζόταν η χώρα την ώρα που υπογράφτηκε το διάταγμα της επιστράτευσης στην ώρα αιχμής ήταν 6.850 ΜΒ, και η πρόβλεψη του διαχειριστή για τη Δευτέρα στο μέγιστο φορτίο ήταν 7.250. Άρα υπήρχε επιπλέον επάρκεια στο σύστημα 25%. Συνεπώς, η κυβέρνηση με δική της ευθύνη, αποκλειστική ευθύνη, έθεσε η ίδια τις επαφείς ομάδες του πληθυσμού σε κίνδυνο για την υγεία τους, μόνο και μόνο για να δημιουργήσει κλίμα και να περάσει η επιστράτευση. Ζητάμε και σήμερα, για το ζητήσαμε και χτες και δεν τις κατέθεσε ακόμη ο υπουργός, να δοθούν τώρα στη Βουλή οι επίσημες καταγραφές του ΑΔΜΙΕ από τις οποίες προέκυψε η ανάγκη διακοπών, και ζητάμε επίσης να δοθούν στοιχεία αν υπήρξαν ανεξέλεκτες εισαγωγές πέραν των 1.400 ΜΒ που είχε ζητήσει ο ίδιος ο ΑΔΜΙΕ. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση ψεύδεται για μια ακόμη φορά. Οι διακοπές ήταν ανετιολόγητες. Η επιστράτευση 100% αυθαίρετη, αυταρχική, πραξικοπηματική, αντισυνταγματική και συνεπώς παράνομη, αφού δεν υπάρχει καμία αιτιολογία. Για αυτούς τους λόγους ζητούμε να έρθει εδώ και τώρα η επιστράτευση των εργαζομένων στη ΔΕΗ, στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΔΕ. Να απαντήσει η κυβέρνηση άμεσα, τώρα, για την επιστράτευση. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να καταπατά τα εργασιακά δικαιώματα και να ντύνει όλους τους κλάδους των εργαζομένων στο χακί. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση διαλύει, διασπά, ιδιωτικοποιεί τη ΔΕΗ, μια εταιρεία που ο ετήσιος κύκλος εργασιών της κινείται κατά μέσον όρο στα 6 δις. Βγάζει στο σφυρί το 30% με αντίτιμο μόλις το τζίρο του πρώτου τριμήνου του 2014. Και μετά λέει ο εισηγητής και ο υπουργός ότι δεν ξεπουλά. Ξεπουλά.
Δεύτερον, παραδίδει στα ιδιωτικά συμφέροντα μεγάλο μέρος σημαντικότατων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Βάζει πολιτήριο σε 10 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και σε μεγάλο μέρος κοιτασμάτων λιγνίτη που αντιστοιχούν σε 450 εκατομμύρια τόνους. Περιμένουμε ακόμη να πείτε στον ελληνικό λαό πόση είναι η πραγματική αξία των λιγνητικών κοιτασμάτων. Παραδίδει επίσης το πιο προσοδοφόρο κομμάτι της ΔΕΗ με εξασφαλισμένο πελατολόγιο που αντιστοιχεί στο 30% της ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, αυτό αποτελεί πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό έγκλημα. Καλούμε εσάς, τους βουλευτές της συμπολίτευσης, να μην συνενέσετε με την ψήφο σας σε αυτό το έγκλημα. Επικαλείστε το επιχείρημα ότι η διάσπαση της ΔΕΗ θα ανοίξει την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα ρίξει τις τιμές προς όφελος του καταναλωτή. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα, διότι πρώτον, η ιδιωτικοποίηση έχει γίνει και η αγορά είναι ανοιχτή από το 1999. Σε όποιον επενδυτή ήθελε να επενδύσει. Ήδη το 49% της ΔΕΗ είναι στους ιδιώτες και το 46,5% κατεστημένης ισχύως στους ιδιώτες. Η ιδιωτικοποίηση όμως αυτή, σε συνδυασμό με την τεράστια σπατάλη κεφαλαίων για παραγωγή ενέργειας από όρια της απελευθέρωσης, της λεγόμενης δηλαδή απελευθέρωσης, για να μην νοχοποιούνται και οι λέξεις οι οποίες έχουν μια ουσία, και κυρίως του νεοφιλελευθερισμού, έχει οδηγήσει σε αυξήσεις την περίοδο 2001-2013 της τάξης του 103% για τα νοικοκυριά και 76,5% για τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, έχουν ήδη δοθεί άδειες από τη ΡΑΕ για ιδιωτικούς θερμοηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής με καύσιμο λιγνίτη από το 2003, αλλά επενδύσεις δεν έγιναν ούτε σε λιγνητικές ούτε σε υδροηλεκτρικές μονάδες. Τώρα βέβαια θέλουν να πάρουν τις μονάδες που έχει πληρώσει ακριβά ο ελληνικός λαός, αλλά και τους πελάτες προσδόξαν της ελευθερίας της επιλογής του ατόμου. Επένδυσαν όμως οι ιδιώτες σε μονάδες φυσικού αερίου και ΒΑΠΕ με δημόσιο χρήμα, παίρνοντας τεράστιες επιδοτήσεις. Μόνο τα τελευταία χρόνια οι μονάδες φυσικού αερίου πήραν 1,2 δις επιδοτήσεις για να είναι απλά στην εφεδρεία. Τρίτον, για να μειωθούν οι τιμές και για να μην λέμε δογματισμούς, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να μειωθεί το κόστος παραγωγής του ρεύματος. Όμως το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από το κόστος εργασίας που συμμετέχει ελάχιστα, το κόστος καυσίμου και το κόστος του κεφαλαίου. Το κόστος εργασίας, όπως είπα, συμμετέχει ελάχιστα. Με δεδομένο ότι το κόστος καυσίμου θα είναι το ίδιο και στη μια και στην άλλη εταιρεία, απομένει το κόστος του κεφαλαίου, που προφανώς είναι μεγαλύτερο στους ιδιώτες, γιατί θέλουν να αποσβέσουν τα χρήματά τους σε πολύ μικρότερο χρόνο, 10 χρόνια, και όχι σε 25, όπως είναι η πολιτική της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Άρα θα προκύψει εξ αυτού αύξηση της τιμής του ρεύματος. Τέταρτον, με τη διάσπαση της ΔΕΗ χάνονται οικονομίες κλίμακος. Συνεπώς αυξάνεται το κόστος λειτουργίας, επενδύσεων αλλά και δανεισμού. Υπάρχει ήδη αρνητική εμπειρία από το διαχωρισμό της ΔΕΗ σε ΔΕΗ παραγωγή, στον ΑΔΜΙΕ και στο ΔΔΕ. Πέμπτον, η εκποίηση των καλύτερων κοιτασμάτων από θερμιδική δύναμη μέσω της μικρής ΔΕΗ θα μειώσει δραστικά και την απόδοση και την παραγωγή της παλαιότερης κατασκευής λιγνητικών μονάδων που απομένουν στη λεγόμενη μεγάλη ΔΕΗ που θα γίνει σύν το χρόνο μικρή. Έκτον, η μνημονιακή υποχρέωση για αναγκαστική δημιουργία ανταγωνιστών τη ΔΕΗ στη Λιανική, μοντέλο νόμε,
στους οποίους θα πρέπει να παραχωρείται σε τιμή κάτω του πραγματικού κόστους το 30% της λιγνητικής και υδροελεκτρικής παραγωγής, είναι επιπλέον παράγοντας αύξηση των τιμών, διότι όσο θα συρρυκνώνεται το μερίδιο λιγνητικής παραγωγής που θα διατίθεται στα νοικοκυριά, τόσο θα καλούνται οι οικιακοί καταναλωτές να χρυσοπληρώνουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το ακριβό εισαγόμενο φυσικό αέριο. Εδώ θέλω να ρωτήσω και να απαντήσω ο Υπουργός, θα μετέχει η μικρή ΔΕΗ στα νόμε? 7. Εκποιώντας τις λιγνητικές μονάδες κατός και τα υδροηλεκτρικά, θα δώσετε δικαίωμα στους ιδιώτες να αυξάνουν την οριακή τιμή του συστήματος, άρα και την τιμή του ηλεκτρισμού. Ο ιδιώτης που θα έχει τη μικρή ΔΕΗ θα αυξάνει την τιμή στη χοντρική, άρα και στη λιανική, βάζοντας στο μείγμα ενέργειας τα εργοστάσια φυσικού αερίου και θέτοντας εκτός λειτουργίας για συγκεκριμένα διαστήματα τα λιγνητικά και υδροηλεκτρικά που παράγουν πιο φτηνή. Να μην επικαλείστε εδώ βέβαια ότι ο ιδιοκτήτης μικρής ΔΕΗ έχει, ρε παιδί μου, ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου, γιατί αυτοί που σας υπαγόρευσαν τη διάσπαση της ΔΕΗ είναι οι γνωστοί ιδιώτες παραγωγή ρεύματος από φυσικό αέριο, τους οποίους επιδοτείται αδρά τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα, σας ευχαρίστησαν για την ανταπόκριση που δείξατε στο πρόσφατο συνέδριο που έγινε του Energy Forum, γιατί εντός ενός χρόνου ανταποκριθήκατε στα αιτήματά τους. 8. Η ιδιωτικοποίηση που έγινε στην Ελλάδα στα πετρελαιοειδή, στον άλλο τομέα της ενέργειας, απέδειξε ότι η ύπαρξη 2 ιδιωτικοποιημένων εταιριών όχι μόνο δεν συνέβαλε στη μείωση των τιμών, αλλά αντίθετα οι τιμές αυξήθηκαν, παρότι ο κύριος Λάτσης, είναι κύριε γνωστό το σκάνδαλο, πήρε τσάμπα σχεδόν τα ΕΛΠΕ. Άρα τελικά η διάσπαση της ΔΕΗ και η πλήρης ιδιωτικοποίηση θα αυξήσει πάρα πολύ την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Μας λέτε ότι η αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ δεν το επιβεβαιώνει αυτό. Προσέφερε μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Σας απαντάμε. Συγκρίνεται ανώμια πράγματα, διότι παραλείπεται να αναφέρεται ότι η αιτία της μείωσης των τιμών ήταν η παγκόσμια τεχνολογική ορίμανση που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια και η οποία υλοποιήθηκε επί δημόσιο ΤΕ. Αναλογικά είναι ό,τι έγινε στη Γεωργία όταν πέρασε η Γεωργία από το Βόδι και το Άρωτρο στο Τραχτέρ. Αυτή είναι η αιτία για τις πτώσεις των τιμών στις τηλεπικοινωνίες. Οπότε αν θέλετε να συγκρίνετε κάτι, συγκρίνετε το με τις τιμές στην κινητή. Πριν και αφότου μπήκε στην αγορά των κινητών ο κρατικός ΟΤΕ με την Κοσμοτέ, η είσοδος της θυγατρικής μιας κρατικής εταιρείας ήταν που έριξε τις τιμές και βελτίωσε τις υπηρεσίες. Τέλος, στον ΟΤΕ δεν αυξήθηκαν οι θέσεις εργασίας, αντιθέτως μειώθηκαν. Αυξήθηκαν όμως οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι από τις θυγατρικές του ΟΤΕ. Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, το θέμα είναι μεγάλο και δεν είναι δυνατόν να μην δίνεται δυνατότητα στον εισηγητή να ολοκληρώσει. Από τις θυγατρικές του ΟΤΕ και τις ιδιωτικοποιημένες ΟΤΕ με αμοιβές που δεν ξεπερνούν τα 400 ευρώ το μήνα. Και δεν μας λέτε σε ποια θέση είμαστε σήμερα στην Ευρώπη ως προς το κόστος τηλεπικοινωνιών αλλά και των παροχών ίντερνετ. Λέτε επίσης ότι στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ιταλία, για την οποία επιδεικνύει ο κύριος Υπουργός μεγάλο έρωτα, δεν ξέρω γιατί, αν σχετίζεται με τίποτα ιστορίες με τον ΑΔΜΙΕ. Λοιπόν, ότι έχουμε μείωση της τιμής του ρεύματος τα τελευταία χρόνια. Σας απαντάμε. Και εδώ λέτε ψέματα. Και το αποδεικνύουμε και το καταθέτουμε στα πρακτικά. Γιατί μάλλον ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας δεν θέλει να διαβάσει. Υπάρχουν τρεις παράγοντες του ρεύματος. Το κόστος παραγωγής, οι φόροι και το κόστος των δικτύων. Επειδή το κόστος των δικτύων σε άλλες χώρες ήταν σταθερό, θα διαπιστώσετε, θα και το πάρουν οι συνάδελφοι, ότι το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε όλη την Ευρώπη ως αποτέλεσμα της περίφημης απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα προϊόν όπως είναι το ρεύμα,
που είναι τόσο αναγκαίο για τη ζωή των ανθρώπων, αν γίνει αντικείμενο ανταγωνισμού κερδοσκοπικών συμφερόντων σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, παραδείγματος χάρη της Βουλγαρίας, της Σλοβακίας και άλλων χωρών, θα επέλθει τεράστια αύξηση της τιμής του, με συνέπεια την επωνομαζόμενη ενεργειακή φτώχεια. Περίπτωση Μεγάλης Βρετανίας, όπου το ρεύμα είναι σχεδόν είδος πολυτελείας. Οι οπαδοί του ελευθερισμού, αυτοί που έφεραν τη χώρα σε αυτό το κατάντημα, υποστηρίζουν ότι με τον ελεύθερο ανταγωνισμό το ρεύμα θα γίνει φτηνότερο. Δεν έχουν, όπως είπα πριν, κανένα παράδειγμα να μας φέρουν από την Ευρώπη. Παρακαλώ, μας είπε ο κύριος Υπουργός στην Επιτροπή για την ΕΝΕΛ. Δεν μας είπε όμως ότι αυξήθηκαν οι τιμές του ρεύματος και εκεί. Κύριε Υπουργέ, όταν μιλήσατε για την ΕΝΕΛ, μιλήσατε ότι αναπτύχθηκε και πήρε και άλλες εταιρείες. Εδώ δεν είστε για να υπερασπίζετε τους μετόχους της ΔΕΗ, είστε για να υπερασπίζεστε και οφείλετε να υπερασπίζετε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να έχει φτηνό ρεύμα. Δεν είδα σε κανένα σημείο του παραδείγματος που κατέθεσα της ΕΝΕΛ πτώση τιμών. Αντίθετα, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, 2008-2012, έχουμε μεγάλη αύξηση και τα τρία πολύ μεγάλη από αυτά και στην ΕΝΕΛ. Δεν είναι δυνατόν το ηλεκτρικό ρεύμα να είναι αντικείμενο πλουτισμού, ανταγωνισμού με κριτήρια αγοράς. Και πέστε μας πώς θα διασφαλίσετε ότι δεν θα γίνει και εδώ Βουλγαρία, όπου η απεικιοκρατικού τύπου ιδιωτικοποίηση οδήγησε στην ενεργειακή κατάτμιση της φτώχειας. Κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσω την εισήγησή μου. Να ολοκληρώσετε, κύριε συνάδελφε. Να ολοκληρώσω, τι να κάνουμε. Ήδη... Εδώ πουλάτε τη χώρα. Και μας λέτε τώρα να σταματήσουμε το χρόνο. Έχετε και είναι και γεγραμμένες. Πουλάτε τη χώρα. Λοιπόν. Δεν μας λέτε πώς δεν θα γίνουν τα ίδια όσα έγιναν στη Βουλγαρία με τις τρεις γεωγραφικές ζώνες. Γιατί αυτό που κάνετε και εδώ, που δημιουργείται ειδική οικονομική ζώνη στη Βόρεια Ελλάδα, είναι παρόμοιο παράδειγμα. Με τη μόνη διαφορά ότι έχουμε δύο εδώ ζώνες και εκεί είχαμε τρεις. Αυτή είναι η διαφορά σας. Αλλά σας είπε ο κύριος Μυτιλινέος προχθές ότι πρέπει να κάνετε τρεις ζώνες. Περιμένουμε του χρόνου να φέρετε, αν δεν θα είσαστε εδώ όμως, αν είσαστε θα φέρνατε κι άλλο νομοσχέδιο τέτοιο, να φτιάξατε τρεις. Μας λέτε ότι το ξεπούλημα της ΔΕΗ είναι επένδυση και επιπλέον γίνεται για να μειωθεί ο δανεισμός της ΔΕΗ. Σας απαντάμε ότι και αυτό είναι ψέμα. Ανάπτυξη δεν είναι η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, το να αγοράζει δηλαδή κάποιος επιχείρηση. Αυτό λέγεται αντικατάσταση κεφαλαίου. Αντίθετα, ενώ τα κέρδη τα έπαιρνε το κράτος και τα χρησιμοποιούσε στο θεωρητικά για την ανάπτυξη της χώρας μέσω των δημόσιων επενδύσεων, τώρα τα παίρνει ο μεγάλο επενδυτής. Η ΔΕΗ, κύριε Πρόεδρε, εμποδίζεται να ολοκληρώσω την εισήγησή μου. Μα και θα την ολοκληρώσω. Η ΔΕΗ μέχρι τώρα συνέβαλε στην ανάπτυξη της χώρας με επενδύσεις παγίων που έκαναν απόσβεση 25 χρόνια και βοήθησε να αναπτυχθεί η Ελλάδα. Επένδυσε μάλιστα και τα τελευταία 4 χρόνια. 4 δις. Αυτά είναι επενδύσεις. Μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι δεν θα πάνε στο ΤΑΙΠΕΔ αλλά στη ΔΕΗ για να κάνει τη νέα της επένδυση. Αλήθεια. Ποιος οικονομικός εγκέφαλος είναι αυτός που πουλάει 2.768 μεγαβάτ. Επιτέλους, κύριε συνάδελφε, σεβαστείτε μια επένδυση 660. Σας παρακαλώ, είναι γεγραμμένοι τόσοι πολλοί και πρέπει να τελειώσουν απόψε. Πώς θα τελειώσουν εάν ο καθένας παίρνει διπλάσιο χρόνο. Να τελειώσουμε μεθαύριο αυτό το θέμα. Ο καθένας δικαιούται μετά από αυτό να πάρει διπλάσιο χρόνο. Μην με αναγκάσετε να κλείσω το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Προσπάθησε, θα προχωρήσω, θα αφήσω ορισμένα για τη δευτερολογία και θα κλείσω. Προσπάθησε να απαντήσει ο κύριος Μανιάτης ότι η δημιουργία της νέας εταιρείας και η πώλησή της δεν αποτελεί ξεπούλημα. Εμείς λέμε ότι αποτελεί ξεπούλημα. Πρώτον, γιατί με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο χαρίζει η κυβέρνηση στους ιδιώτες δημόσια περιουσία ανυπολόγιστης αξίας. Χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα. Σας σε παρακαλώ, πουλάει τον εθνικό σας πλούτο. Ολοκληρώνω να κλείσω το μικρόφωνο. Κύριε και τη δημόσια περιουσία. Χωρίς να έχει την έγκριση μάλιστα του ελληνικού λαού. Έχετε αλλά και χωρίς την έγκριση αυτών που σας ψήφισαν, γιατί στα προεκλογικά σας προγράμματα δεν είχατε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, ισχυρίζεστε ότι δεν είναι ξεπούλημα, γιατί θα την πουλήσετε στη λογιστική αξία. Κύριε Πετράκο, και όχι στη χρηματιστική. Παρακαλώ, παρακαλώ. Εάν δεν τελειώσετε σε ένα λεπτό. Θα τελειώσω σε ένα λεπτό. Παρακαλώ, τελειώστε τώρα.
Σας παρακαλώ, μα σας παρακαλώ. Σας ενοχλούν αυτά που λέμε. Λοιπόν, γιατί και με τη δική σας λογική, με τη δική σας λογική που δεν συμφωνούμε, είναι ξεπούλημα. Και είναι ξεπούλημα γιατί μας λέτε ότι προσδιορίζετε τη λογιστική αξία. Από πότε μάθατε ότι μια εταιρεία όταν πωλείται, πουλείται με τη λογιστική της αξία και όχι με την αξία αντικατάσταση κεφαλαίου. Με τη δική σας λογική. Εμείς δεν συμφωνούμε σε κάτι τέτοιο. Όσα χρήματα και να είχαμε για μας, η ΔΕΗ πρέπει να είναι 9 και 100% δημόσια. Και για μας δεν πωλείται. Αλλά επειδή μας λέτε ότι δεν είναι ξεπούλημα, σας απαντούμε. Και με τη δική σας λογική είναι ξεπούλημα. Η σωστή μέθοδος για τον προσδιορισμό είναι η αξία αντικατάσταση. Ενοχλούνται, κύριε Πρόεδρε. Ενοχλείτε. Σας λέμε λοιπόν και κλείνω, αφού επιμένετε. Σας κλείνω και κλείνω με αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ό,τι και να κάνετε δεν πρόκειται να υλοποιήσετε τα καταστροφικά σας σχέδια, γιατί δεσμευόμαστε ότι ένα από τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η επαναφορά της ΔΕΗ υπό δημόσια ιδιοκτησία ως ενιαίας επιχείρησης του ελληνικού λαού. Ευχαριστούμε πολύ.